αυτό το παρακρατικό σύστημα με μεθόδους συμμορίας που μας κυβερνούσε μέχρι πρόσφατα, επέλεξε να λασπώσει, να κρεμάσει τα μανταλάκια και να στήσει σκευωρίες στους πολιτικούς του αντιπάλους. Το σημαντικό που πλέον όλος ο κόσμος καταλαβαίνει είναι ότι εδώ μιλάμε για ένα παρακράτος, μάλιστα με δύο παρακλάδια, γιατί παράλληλα έχουμε αποκαλύψει ότι την ίδια περίοδο, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτρεχαν δύο παρακρατικοί μηχανισμοί. Ο ένας με τα μαγαζιά, τα outsourcing, τα πολλά λεφτά που βγάζαν κάποιοι και όλα αυτά που ακούσαμε τον κύριο Παπά να λέει, και ο άλλος με τον κύριο Καμένο, τον οποίο αγκάλιαζε ο κύριος Τσίπρας και πανηγυρίζανε μαζί και προχωρήσανε μαζί χέρι-χέρι με το αντιμνημόνιο, με το λαϊκισμό κ.ο.κ., που καταλαβαίνουμε ότι τελικά αυτό που τους συνέδε, ο συνδετικός κρίκος, ήταν το παρακράτος. Το πρώτη φορά αριστερά λοιπόν ήταν τελικά πρώτη φορά παρακρατικά. Να σας πω κάτι, θλίβομαι. Αντί να σχολιάσουμε λοιπόν την ουσία, αφού θέλετε να μιλάμε για την ουσία της υπόθεσης, σχολιάζουμε γιατί ο κύριος Γεωργιάδης αντέδρασε με τον Α ή τον Β τρόπο. Τον κράτησε στα μανταλάκια που του κατέστρεψαν τη ζωή 5 χρόνια. Έχει καταστραφεί η ζωή του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Τι είναι να σας κομμαντούν 5 χρόνια. Την τιμή και την υπόλοιψή σας. Νομίζω ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ το ξέρει, κυρία. Εσείς που είστε ιδεολόγος και που έχετε και την κοινή λογική που σας τιμά και βγήκατε στη Βουλή και είπατε ότι τα κατάφερε καλά η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση του κορονοϊού στο υγειονομικό σκέλος. Δεν έχετε τη στοιχειώδη ευαισθησία αυτή τη στιγμή να κατακρίνετε και να βγείτε απέναντι σε αυτή την οσμή, την πρωτόγνωρη, τη δυσοδεία που αναδύεται από όλα αυτά. Σας εκφράζει να είναι μαγαζί το κράτος. Αυτά δεν σας ενοχλούν, είστε αριστεροί κατά τα άλλα και ευαίσθητοι. Μέχρι χθες μας λέγανε ότι τα κάναν όλα τέλεια, τα έκανε όλα σωστά. Τότε γιατί αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τα σωστά? Σας ρωτάω κάτι απλό, κύριε. Αφήστε με να εκτεθώ. Πάρτι έπρεπε να κάνετε αν εκτίθεμαι, όχι να με διακόπτετε. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας όχι μόνο ήξερε, αλλά και ο ίδιος ο κύριος Παπάς αναγνωρίζει ότι ο κύριος Τσίπρας ήξερε. Όταν αναγνωρίζει και λέει δημόσια ο κύριος Παπάς, προχθές τον άκουσα με τον κύριο Βορύδη στην ΕΡΤ, να λέει ότι ήταν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που τον οδήγησαν σε αυτές τις συνομιλίες, στο φιλικό ύφος και αυτά, αλλά δεν μπαίνω εκεί. Αυτό είναι λοιπόν, λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να μην γνωρίζει ο Πρωθυπουργός είναι αδύνατο να υπάρχουν, γιατί προφανώς ένας λόγος δημοσίου συμφέροντος πρώτα θα πάει στον Πρωθυπουργό και μετά στο δεξί του χέρι.